Δόξα σοι το δείξαντι το φως, δόξα εν υψής της Θεός κι επί γης ειρήνη εν ανθρώπις ευλογία. Ευλογούμεσαι, ευλογούμεσαι, προσκυνούμεσαι, δοξολογούμεσαι, ευχαριστούμεσαι δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο Άμνος του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σε μόνος Άγιος, σε μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσασε και ενέσαι το όνομα σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνα. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεν δοξασμένον το όνομα σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου έφημας, καθ' απεριλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Κύριε καταφύγει εν γεννήθης ημίν εν γενναία και γενναία. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι μαρτός. Κύριε προσεκατέφυγον διδαξόν με του πείν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Παρασύφυγης ζωής, εν το φωτί σου αψώμεθα φως. Παρατηνών το έλεος σου της κοινοσκούς είσαι, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχύρος, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχύρος, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχύρος, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Θεός το κρίμα σου το βασιλείδος και της δικαιοσύνης σου το Υιό του βασιλέως, τας πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Αναλαβέτω τα ορειρήνην του λαού και η βουνή δικαιοσύνη. Τας πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Ευαγγελίζεστε ημέραν εξ ημέρας το σωτήριον του Θεού ημών, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Φυλάξον ημάς ο Θεός της τη χάρη της. Κύριε Λαϊσόν. Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και Αϊ Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστόν το Θεό παραθόμεθα. Ότι σών το κράτος και σου έστειλε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καταδύσετε όσοι ετός επιπόκον και όσοι σταγόν εις τάζουσα επί την γη. Το σκήνομα αυτού ο ύψιστος, σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο Δήμας Αρκωθής, ψάλλοντας η Αλληλούια. Ο Θεός εμφανός ήξι, ο Θεός ημών, και ου παρασιωπήσετε. Φύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Κύριε Λαϊσόν. Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και Αϊ Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Αγαθό Θεός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας, σήμερον τη σωτηρίας ημών το κεφάλαιον και του απέωνος μυστηρίου υφανέρωσης ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται και Γαβριήλ την χάριν ευαγγελίζεται, Διός είναι αυτό τη Θεοτόκο βοήσομεν, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ο ποιον θαυμάσια μόνος, σήμερον τη σωτηρίας ημών το κεφάλαιον και του απέωνος μυστηρίου εμφανέρωσης ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται και Γαβριήλ την χάριν ευαγγελίζεται, Διός είναι αυτό τη Θεοτόκο βοήσομεν, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Σοφία ορθή. Ευαγγελίζεστε ημέρας εξ ημέραν το σωτηριόν του Θεού Ισραήλ. Σώσον ημάς ελεύθερος. Αλληλούια. Σώσον ημάς Ιε Θεού, οδί μας αρκωθείς ψάλλοντας η Αλληλούια. Σήμερον τη σωτηρίας ημών το κεφάλαιον και του απέωνος μυστηρίου υφανέρωσης ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται και Γαβριήλ την χάριν ευαγγελίζεται, Διός του και είναι αυτό τη Θεοτόκο βοήσομεν, χαίρε και χαριτωμένη παραλύζεται, διό συναύτο τη Θεόν τον κοροϊσόν, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Ο Κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσεν η δεξιά σου. Επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσεν η δεξιά σου. Επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσεν η δεξιά σου. Kyrie, so ημών τους ευσεβείς. Κύριε σώσον τους ευσεβείς. Κύριε σώσον τους ευσεβείς. Κύριε σώσον τους ευσεβείς. Και πάκουσον ημών. Και πάκουσον Βαρθολομαίου του Παναγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου πολλά τα έτη. Βαρθολομαίου του Παναγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου πολλά τα Οικουμενικού Πατριάρχου πολλά τα έτη. Βαρθολομαίου του Παναγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου Ελπιδοφόρου του Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Αρχιεπισκόπου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, υπερτίμου και εξάρχου ωκεανών, Ατλαντικούτε και Ειρηνικού, ημών δε πατρός και ποιμενάρχου, πολλά τα έτη. Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων και γαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσήν της δούλης αυτού. Προς Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, ο αγιάζων και αγιαζόμενοι εξενός πάντες, δυνετίαν ουκ επεσχύνεται αδελφούς αυτούς χάλιν λέγον, απαγγελώ το όνομά σου της αδελφής μου, εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε και πάλιν. Εγώ έσωμαι πεπιθώς επ' αυτό και πάλιν, ιδού εγώ και τα παιδεία άμιε δοκεν ο Θεός, επιούν τα παιδεία και κοινώνικεν σαρκοσκέματος, και αυτός παραπλησίως μετέσχε τον αυτόν, ή να δια του θανάτου καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου. Του τέστην των διάβολων και απαλλάξει τούτους, όσοι φόβο θανάτου δια παντός του ζήν ένοχην, ήσαν δουλείας. Ουγαρδί που αγγέλων επιλαμβάνεται, αλλά σπέρματος Αβραάμ επιλαμβάνεται. Όθεν όφιλε κατά πάντα της αδελφής ομοιωθήνε, ή να ελεήμον γέννητε και πιστός αρχιερεύστα προς τον Θεό, εις το ελάσχεστε τας αμαρτίας του λαού. Ενώ γαρ πέπονθεν, αυτός πειραστεί. Δύναται της πειραζομένης βοηθήσαι. Let us be attentive. My soul magnifies the Lord. O my spirit rejoices in God my Savior, for he has regarded the humility of his servant. The reading is from St. Paul's letter to the Hebrews. Let us be attentive. Brethren, ye who sanctifies and those who are sanctified have all one origin. That is why he is not ashamed to call them brethren, saying, I will proclaim thy name to my brethren. In the midst of the congregation I will praise thee. And again I will put my trust in him. And again here am I, and the children God has given me. Since therefore the children share in flesh and blood, he himself likewise partook of the same nature, that through death he might destroy him who has the power of death, that is the devil, and deliver all those who through fear of death were subject to lifelong bondage. For surely it is not with angels that he is concerned, but with the descendants of Abraham. Therefore he has to be made like the brethren in every respect, so that he might become a merciful and faithful high priest in the service of God, to make expiation for the sins of the people. For because he himself has suffered and been tempted, he is able to help those who are tempted. Ειρήνη σοι το αναγνώντη. Αλληλούια. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία, ορθία του σωμάτου Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Το πνεύμα σου. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. αλλά όμως παράλληλα και το μεγάλο αυτό μυστήριο δοξολογούμε τον Θεό για τους ήρωες της ελληνικής επανάστασης του 1821, οι οποίοι έδωσαν το αίμα τους για την ελευθερία της πατρίδας. Η ελευθερία της πατρίδας για εμάς, αλλά και η πνευματική ελευθερία ως χριστιανοί είναι μια μεγάλη ευλογία. Είναι η παρακαταθήκη που μας παρέδωσαν οι πρόγονοί μας, αλλά και το χρέος μας προς τις επόμενες γενναίες. Η 25η Μαρτίου σηματοδοτεί την έναρξη του κεφαλαίου της ελευθερίας της Ελλάδας. Το κεφάλαιο αυτό της ελευθερίας έχει γραφτεί και θεμελιωθεί με το αίμα των ηρώων του έτους του 1821, αλλά όμως συνεχίζει να γράφεται στις καρδιές των ελεύθερων ανθρώπων, όχι μόνο για το έθνος μας, αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή η ελευθερία που μας παρέδωσαν οι ήρωες του 21 δοκιμάζεται σήμερα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού, αν αναλογιστούμε τα μέτρα που πάρθηκαν για την προστασία της δημόσιας υγείας. Τα αγαθά της ελεύθερης μετακίνησης και της ελεύθερης συνάθρησης έχουν περιοριστεί σημαντικά στην προσπάθεια ελέγχου της εξάπλωσης αυτού του θανατηφόρου ιού για το κοινό καλό. Όμως ο Θεός μας φρίκησε με την ελευθερία της συνείδησης. Αυτό το δικαίωμα του έσω ανθρώπου στην ελεύθερη έκφραση, στον λόγο και στην ελευθερία της πίστης, δεν μπορεί κανείς να το αφαιρέσει, αλλά μάλλον προάγεται με τον αυτοπεριορισμό μας για χάρη της υγείας όλων. Έτσι σήμερα ας τιμήσουμε τους ήρωες του 21, όχι με παρελάσεις και δημόσιες εκδηλώσεις όπως παλιά, αλλά από το σπίτι μας, ενθυμούμενοι ότι οι ήρωες πάλεψαν για το δικαίωμα του ανθρώπου στην ελευθερία της πίστης, της συνείδησης και της σκέψης, πολύτιμα αγαθά που για να τα κρατήσουμε χρειάζεται να θυσιάσουμε και τον εαυτό μας και τους συνανθρώπους μας. Με πατρική εν Χριστώ αγάπη, ο Αμερικής Ελπιδοφόρος. Archbishop's encyclical for the Feast of the Annunciation, the Day of Greek Independence Day, March 25th, 2020. To the most reverend hierarchs, the reverend priests and deacons, the monks and nuns, the presidents and members of the parish councils and the Greek Orthodox communities, the distinguished archons of the Ecumenical Patriarchate, the day, afternoon, and church schools, the Theotokos sisterhoods, the youth, the Hellenic organizations, and the entire Greek Orthodox family in America. Beloved brothers and sisters in Christ, today is the beginning of our salvation. Thus we chant in the Apolitikion of the day, March 25th, both in praise of the Annunciation and in grateful thanksgiving for the heroes and spirit of 1821. The blessing of freedom, both spiritual and physical, is the legacy of this day of days, and we embrace this inheritance which is a gift that we receive from the past, but also a responsibility to pay forward. The struggle for the independence of Greece was not a single event, even though we single out this day, March 25th, 1821, was just the first chapter in a history that is still being written, not only in Hellas, but around the world. It is not without significance that the word kephaleon can mean chapter, as well as a starting point. For the heroes of 1821 wrote the first chapter in the history of modern Greece, in the ink of their own blood. The freedom that they purchased is being put to the test today in this extraordinary time when we are facing the first global pandemic in memory. Freedom of movement and freedom of association are being reasonably restricted as we seek to slow the spread and preserve the health of our communities. Thus, we remember that our most precious liberty is that of conscience, our God-given right to think and believe freely. This freedom of the inner person can never be taken away by any external conditions. Therefore, let us honor the heroes of 1821, not with parades and public manifestations of these past glories, but within the privacy of our homes, and celebrate the greatest freedom of all, the freedom to be a human being endowed with faith, reason, and conscience. May we always hold these as the precious heritage exemplified by the sacrifice of others. With paternal love in our Lord Jesus Christ, Elpidophoros, Archbishop of America. Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενοι, σι δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Γάρδια κορίτσι βέγα και φοβερών και αυτές τις επουρανίες δυνάμεις είναι αλλά όμως διατυνάμωτον και μέχρι των επουρανίων και των επιγείων ο επιθρόνου χειροπικό που ακούμενος Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, του συμπροσευχομένου ημίν Αποστόλου Αρχιερέως, των Αγίων Αρχιερέων των συγκροτούντων, την περί ημάς Ιεράν Επαρχιακήν Σύνοδον και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, των προκατόχων ημών αρχιεπισκόπων Σπυρίδωνος και Δημητρίου, των συλλειτουργούντων ημίν πρεσβυτέρων Χρυσοστόμου, Μαξίμου και Ιωαννικίου και των διακόνων Σπυρίδωνος, Ελευθερίου και Μιχαήλ, των αρχόντων οφικιάλων της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, του Προέδρου και των μελών και των επιτρόπων του Ιερού του Ναού, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτόν, της Προέδρου και των μελών της Φιλοπτώχου Αδελφότητος, της δούλης του Θεού Πασχαλίνας και πάντων ημών των προσελθόντων εις την Θείαν και Ιεράν μυσταγωγίαν ταύτην, μισθή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αθηναγόρου και Δημητρίου των αηδήμων Πατριαρχών, των Μακαρίων και αημνίστων προκατόχων ημών Αρχιεπισκόπων, Αλεξάνδρου, Τιμοθέου, Μιχαήλ και Ιακώβου, των Μακαρίων και αηδήμων κτητόρων και ανακαινιστών του Ιερού Ναού τούτου, πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και του δούλου του Θεού Σιμεών και πάντων των και κοιμημένων αδελφών ημών μισθή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Προσφυλέστατε Πάτερ Σπυρίδων, ποιος θα το έλεγε ότι εις πρεσβύτερον χειροτονία σου θα ετελεί το εδώ σε αυτόν τον περικαλή, κατανυκτικό και όμορφο ιερό ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου εδώ στη Νέα Υόρκη, και μάλιστα σε μία περίοδο που η Εκκλησία θα ήταν άδεια, σε μία περίοδο που οι άνθρωποι θα ήταν κλεισμένοι στα σπίτια τους για τον φόβο μιας φοβεράς ασθενείας και μιας πανδημίας που έχει ξεσπάσει σε όλο τον κόσμο, σε μια περίοδο και σε μια μέρα που δεν θα μπορούσαν ακόμα και οι άμεσοι συγγενείς σου, η μητέρα σου, τα αδέλφια σου, οι συγγενείς σου και οι φίλοι σου να μην μπορούν να είναι παρόντες σε αυτήν την μεγάλη μέρα για σένα προσωπικά. Κι όμως να ευγνωμονείς το Θεό, Σπυρίδων, διότι η χάρις του σε πήρε από το Αμύνταιο, όπου γεννήθηκες και όπου είναι η πατρίδα σου, σε πήρε από ένα επάγγελμα το οποίο θα μπορούσαν πολλοί να το κάνουν και ήσουν επιτυχημένος στην σταδιοδρομία σου και στην επαγγελματική σου ζωή. Σε επέλεξε ο Κύριος και σε έφερε στην Χάλκη, στην Κωνσταντινούπολη, όπου αποφάσισες να αφιερώσεις την ζωή σου στην υπηρεσία της Μητέρας Εκκλησίας, στην υπηρεσία του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Έγινες μοναχός στην Μονή της Αγίας Τριάδος, στην Χάλκη. Έγινε η κουρά σου μαζί με τους άλλους πατέρες της αδελφότητος. Εκεί έγινε και η εις διάκονον χειροτονία σου. Μετά η Εκκλησία σε κάλεσε να ακολουθήσεις τον πνευματικό σου πατέρα και ηγούμενό σου εδώ στη Νέα Υόρκη. Με προθυμία και πάλι ανταποκρίθηκες και προσέτρεξες στις ανάγκες της Εκκλησίας. Εδώ έμελε λοιπόν να γίνει εις πρεσβύτερον χειροτονία σου και να εισέλθεις εις τα Άγια των Αγίων. Όπως διδάσκει η Εκκλησία μας, αγαπητέ Πάτερ Σπυρίδων, η ιεροσύνη δεν είναι μία απόφαση δική μας. Η ιεροσύνη είναι μία κλίση του Θεού σε εμάς. Ο Θεός μας διαλέγει. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι να πούμε το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι στην κλίση του Θεού. «Ούχ εμείς με εξελέξαστε», λέγει Κύριος, «αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς». Είναι πολύ δυνατή αυτή η φωνή του Κυρίου που το λέει. «Δεν με διαλέξατε εσείς», λέει ο Κύριος, «εγώ σας επέλεξα, εγώ σας διάλεξα». Αυτό είναι και το μεγαλύτερο μήνυμα και της σημερινής ημέρας του Ευαγγελισμού. Δεν διάλεξε η ίδια η Παναγία, δεν το αποφάσισε από μόνη της να γίνει η μητέρα του Κυρίου, να γίνει η μητέρα του Μεσσία, να γίνει η μητέρα του Χριστού. Την Παναγία την διάλεξε ο Κύριος, την προετοίμασαν οι αιώνες. Και σήμερα πήγε ο Αρχάγγελος να της ανακοινώσει το γεγονός ότι η Παρθένος εγγαστρεί τέξη και τέξεται ιών και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Η Παναγία άκουσε το Ευαγγέλιο, τον Ευαγγελισμό αυτό από τον Αρχάγγελο, αλλά έπρεπε και εκείνη ως ελεύθερο πλάσμα και δημιούργημα του Θεού, κατ' εικόνα και καθομοίωση, ελεύθερος άνθρωπος, έπρεπε και η Παναγία να πει το ναι. Ναι, και το είπε η Παναγία λέγοντας «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». Λοιπόν, αγαπητέ μου Πάτερ Σπυρίδων, εάν δεν συνενέσουμε εμείς, εάν δεν σκύψουμε το κεφάλι μας ενώπιον του Θείου Βουλήματος, ενώπιον της προσκλήσεως που μας απευθύνει ο Κύριος να τον υπηρετήσουμε, δεν μπορεί να γίνει τίποτε. Εσύ, με ελεύθερη βούληση, ελεύθερος άνθρωπος, μπόρεσες να εγκαταλείψεις και την σταδιοδρομία σου και την πατρίδα σου και την οικογένειά σου και τους φίλους σου και τους πάντες για να υπηρετήσεις την Μητέρα Εκκλησία στην Κωνσταντινούπολη. Ο Θεός όμως, βλέπεις, είχε για σένα και για μας και για όλους μας άλλα σχέδια. Άλλα σχεδιάζουμε εμείς και άλλα ο Θεός επιτρέπει να γίνονται. Και δεν τα επιτρέπει διότι θέλει να μας ταλαιπωρήσει. Ο Θεός τα επιτρέπει όλα αυτά να γίνουν για το καλό μας. Διότι Εκείνος πάνω από όλους και καλύτερα από όλους γνωρίζει ποιο είναι το πραγματικά καλό για μας. Ήρθες λοιπόν εδώ να δώσεις ψυχή και σώμα, να εργαστείς σκληρά στην Ιερά αυτή Αρχιεπισκοπή. Η Αρχιεπισκοπή Αμερικής αξίζει τη θυσία μας, αξίζει την αγάπη μας, αξίζει την αφοσίωσή μας, διότι αποτελείται από ανθρώπους πιστούς, από ανθρώπους παραδοσιακούς. Ο ιερός κλήρος της Αρχιεπισκοπής μας αξίζει τον σεβασμό μας και την αγάπη μας. Να υπηρετήσεις λοιπόν αυτόν τον εκλεκτό και καλό λαό του Θεού εδώ στην Αμερική και να αγαπήσεις τους αδελφούς σου ιερείς και διακόνους, με τους οποίους να συνεργάζεσαι αρμονικά, να συνεργάζεσαι δημιουργικά και ειλικρινά για το καλό της Εκκλησίας, για το καλό των ανθρώπων μας, για το καλό του λαού του Θεού. Beloved Deacon Spiridon, on this day, when we celebrate the freedom of the human race by the ascent of the Virgin, the freedom of our ethnos in the war of independence. You come before the holy altar and this small but devout assembly to present yourself freely as a living sacrifice to the Lord, heading the admonishment of the Apostle Paul, who commands us, «Παρακαλώ ούν ημάς αδελφοί, δια των εκτιρμών του Θεού, παραστήσε τα σώματα ημών θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον το Θεό, την λογικήν λατρείαν ημών». Which means, therefore I beseech you, brothers and sisters, by the tender mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God, your conscious, reason endowed expression of your true adoration. Your ascension to the holy priesthood today, Spyridon, is another major milestone in the long journey that you are making with your life in Christ, a journey which I have been well pleased to travel with you since you first came to Halki and the Holy Trinity Monastery 3 years ago. First, you surrendered your life to the Lord of all as a novice. Then, you completed this noble and spiritual intention as a tonsured monk. Finally, I ordain you as a deacon of the church, serving the monastery and the brotherhood there in Halki, until my election as Archbishop of America. Deacon Spyridon, as the Lord had said, «Ευ δούλε αγαθέ και πιστέ, επί ολίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσων». Well done, good and faithful servant. You have been faithful in a few things. I will set you over many. Indeed, beloved spiritual son Spyridon, you have been most faithful in many things, and now you will be set over the preeminent ministry of the Church, the celebration of the Divine Liturgy as a presbyter. In the book of Revelation we read that there were 24 presbyters, 12 representing the 12 tribes of Israel, and 12 representing the 12 apostles. 24 presbyters who encircled the throne of the Lord God. The 24 presbyters fell prostrate before the one enthroned, and they worshipped the one who lives forever and ever. And they cast their crowns before the throne, saying, Worthy are you, O Lord, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they exist and have been created, says the Revelation. Today, my beloved spiritual son Spyridon, you join those heavenly presbyters. You join them around this earthly altar that reflects the celestial altar when the Lord continuously presides over the heavenly liturgy. You join them in offering incense, in offering song, glory, honor, power, and every manner of praise to our all-merciful God. And you join the ancient ranks of the priesthood in offering the dedicated bread and wine, as our Lord commanded us, in remembrance of Him, so that He might offer to us His most holy body and most precious blood. Therefore, on this feast of our liberty, this feast of the Annunciation, where the Lord took upon Himself the body and blood of every human being, through the flesh and blood of His Holy Mother, the Theotokos and ever-Virgin Mary, you will join in the offering of the body and blood on behalf of the life of the world. come up into the altar and join the priesthood. Enter into the joy of your Lord. Εισέλθε εις την χαράν του Κυρίου σου. Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκε, δοξολογώ και μεγαλύνω προπάντων το πανικτήρμονα Θεό, ότι επέβλεψεν επί τη ταπείνωσιν του δούλου αυτού. Σεβασμιότατε Άγια Αμερική, Θεοφιλέστατε Άγια Εμιδίας, προσφυλής αδελφοί ιερείς και διάκονοι, αδελφοί εν Κυρίω, η ημέρα τα αυτή είναι σημαντική για όλους. Για το ανθρώπινο γένος, γιατί σηματοδοτεί την ενανθρώπιση του Κυρίου. Για το έθνος, γιατί συνδέεται με την απελευθέρωσή του. Για την ομογένεια, γιατί δίδει την ευκαιρία συνεορτασμού με τη μητέρα πατρίδα. Καθίσταται όμως μοναδική για την ταπεινότητά μου, λόγω της επικείμενης εισόδου μου στον δεύτερο βαθμό της ιεροσύνης. Σεβαστέ μου γέροντα Αρχιεπίσκοπε Αμερικής, κύριε Ελπιδοφόρε, μετά την προσκύριον δοξολογία μου και την προσήκουσαν τιμήν, υποταγή και ευχαριστία μου προς τον Οικουμενικό μας Πατριαρχείο και τον προσκυνητών ημών αυθέντη και δεσπότη, τον Οικουμενικό Πατριάρχη, κύριο Βαρθολομαίο, ώστε σιγαθήνθη προτάση δική σας να επιτρέψει την μετεγκατάστασή μου στην Αμερική, κάθε τιμή, ευχαριστία, έκφραση οικικής αγάπης και υποταγής ανήκουν στο σεβάσμιο πρόσωπόν σας. Προσκυνητέ μη γέροντα, αναπολώ με μεγάλη ευκολία την πρώτη μας συνάντηση στο γραφείο σας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και θέλω εκ μέσης καρδίας να σας διαβεβαιώσω πως εκείνη η πρώτη συστολή και το δέος προς το τίμιο πρόσωπό σας, όσο και αν τροποποιήθηκαν μετά από την τριετή και πλέον συνοδοιπορία μας, παραμένουν ο καθρέφτης μέσα από τον οποίο παρακολουθώ διδασκόμενος ακόμα και από τις σιωπές σας. Όσο και αν προσπαθώ, δεν βρίσκεται λόγος ευχαριστίας αντάξιος του πλήθους των πολλών εκτιρμών και ευεργεσιών που έλαβα από την πατρική σας μορφή. Είναι όντως σκληρό να μοιράζεις τον χρόνο των ανθρώπων που είναι σημαντικοί για την πορεία σου προς τον ουρανό. Μέσα λοιπόν στην χαρά της αδελφότητος για την ανάρρησή σας στον πολυεύθυνο θρόνο της Αμερικής, να ξέρετε κρύβεται η θυσιαστική απώλεια που επιβάλλει η πλάτηση αυτή του ημών, του γέροντος ημών της αδελφότητος της Χάλκης, που θεία βουλήσει κατέστη γέρον και επιμενάρχης όλης της Αμερικής. Με την έλευσή μας προενός σχεδόν έτους, αντιλήφθηκα αύθιστους λόγους της μαθητείας που μας υποβάλλεται στην Εραντίνη Χάλκη. Ευχαριστώ λοιπόν εκ βάθους καρδίας για την προσπάθεια στην οποία μας υποβάλλατε, επεκτείνοντας τα όρια της αντοχής και της υπομονής, της γνώσης και της συμπεριφοράς μας. Ου πολλό δέο, χάριν έχειν, ο γέρον το ακουσίο εγκλισμό, ότι μη παρασκεύασεν των χρόνων του τον ήτης ενδοσκοπήσεως. Παραφράζοντας λοιπόν το Λυσία, ευχαριστώ τον Κύριο που μου έδωσε την ευκαιρία της εργασίας με τον εαυτό μου μέσα από τη θλιβερή αυτή διαδικασία που διέρχεται η ανθρωπότητα εξαιτίας του κορονοϊού. Ειδώντες ότι η θλίψης υπομονή κατεργάζεται, δεν θα κρύψω ούτε τη δική μου πικρία, ούτε τη πεφυλημένη μητρός μου, των φίλων και συνεργατών, αλλά και τη πολυαγμένη μου θείας Πετρούλας, που ενώ ήταν έτοιμα όλα να ταξιδέψουν εξ Ελλάδος και να ολοκληρώσουν τη χαρά μου παριστάμενη στη φοβερή του τη ώρα για εμένα, ωστόσο παραμένουν έγκλειστοι υποχρεωτικά εντεσικίες αυτών. Τους ευχαριστώ για την αγάπη τους και τις προσευχές τους και παρακαλώ να προσεύχονται υπέρ της υγείας του σύμπαντος κόσμου. Εύχομαι δε ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του πολυαγμένου πατρός Σιμεών, ώστε σε βρίσκεται από 15 ετία στην θριαβεύουσα Εκκλησία. Ευχαριστώ εξαιρέτως την εκχάλκης αδελφότητα, την εδώ και τη μακράν, που παρίσταται είτε σωματικός είτε πνευματικός, αναπληρώνοντας τους οικείους μου, έτι δε περαιτέρω τους αδελφούς Γεδεών και Ιωαννίκιο για την επιστηρικτική παρουσία τους. Ιδιαιτέρως ευχαριστώ την αυτού Θεοφιλία των Άγιων Μηδίας Απόστολων, ως τις παρεστάθη αφιδόλευτα στη μετεγκατάστασή μας εδώ και η συνεχώς υποστηρικτική παρουσία του με εξαναγκάζει χαρμοσύνου να τον κατατάσσω στους οικείους μου τη φοβερή του τη ώρα της δοκιμασίας. Όλος εξαιρέτως ευχαριστώ τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη κύριο Χρυσόστομο Τσίρη, που εμπιστεύτηκε την ψυχή μου στα τίμια χέρια σας. Τους αδελφούς κληρικούς και λαϊκούς που εργάζονται αόκνως για την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής, ευχαριστώ για την αποδοχή και την βοήθεια, προσευχόμενος καθημερινός ο Κύριος να τους χαρίζει υγεία ακλινή. Τους πεφιλημένους άρχοντας του Οικουμενικού Θρόνου που μας υποδέχτηκαν με ανοιχτή καρδιά και εξαιρέτως τον κύριο Στέλιο Ζερβούδη, ευχαριστώ και εύχομαι κάθε καλό. Τους αδελφούς κληρικούς και το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Εκκλησίας της Αμερικής και ιδιαίτερα της Ενορίας Αγίου Γεωργίου και Δημητρίου που πρόκειται να μου εμπιστευτείτε, οι οποίοι και μας υποδέχτησαν ως φίλους παλαιούς και πεφιλημένους. Ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας, υποσχόμενος να μην προδώσω την εμπιστοσύνη τους και ευχόμενος όπως Κύριος ο Θεός δόει κατά την καρδία ενός εκάστου. Τέλος, την υπό του πατρός γιαγιά μου Ευαγγελία, η οποία με εισήγαγε στην εκκλησία, παίρνοντάς με από μικρό παιδί από το χέρι και πηγαίνοντάς με στην εκκλησία τόσο νωρίς που δεν θυμάμαι καν τον εαυτό μου εκτός εκκλησίας, και σήμερα θα γιόρταζε τα ονομαστήριά της, στιγματίζοντας με τον τρόπο αυτό την ημέρα, ενθυμούμε και εύχομαι πως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτής εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται εις τη βασιλεία των ουρανών. Εγκαταλείποντας τις άτεχνες λέξεις και υποσχέσεις, σεβαστέ μας γέροντα, ζητώ και πάλι, όχι διότι έγινα επιλύσμονας των δωρεών, αλλά διότι εκπηγήσα ενάου άπαντες δίναντε αρίσαστε πλούσιο παρόχων δωρεών. Εύξαστε να απαντώ πάντα στη φωνή του Δεσπότου Χριστού, στη φωνή της Εκκλησίας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στη φωνή σας με τις φράσεις ευλογείτε και να είναι ευλογημένο, ότι εκ του Ιησού Χριστού ελάβουμε χάρη και αποστολήν της υπακοήν πίστεως. Εύξαστε να μην γίνουμε αιτία να βλασφημείτε το όνομα του Θεού, αλλά και να υπακούμε στα επιτασσόμενα από τις Εκκλησίες με τα χαρά και μην δόξαν ή χαράν ή έπαινον θηρεύοντες. Εύξαστε να βλέπουμε έως τελευταίας ημέρας της διακονίας μας κάθε άνθρωπο σαν εικόνα Θεού και να επιτελούμε κάθε διακόνημα με απλότητα και υπακοή. Εύξαστε να λειτουργούμε πάντα ως αφανή κύτταρα του σώματος του Χριστού, εργαζόμενοι για το καλό της Εκκλησίας. Εύξαστε τις δυσκολίες όπως και αυτή που διέρχεται αυτή την εποχή ανθρωπότητα, να είμαστε περισσότερο προσευχόμενοι και λιγότερο σκεπτόμενοι. Δώσατε έμει την ευχή σας, ως τείχος απροσμάχητον και ως πύργων ασφαλείας, με συντία της Παναγίας της Παρσολύπης, της Κεφόρου, της Μονής της Αγίας Τριάδος Χάλκης, της Μονής της Μετανοίας μας. Άγιοι Μάρτυρες. Άγιοι Μάρτυρες, ικανώς αθλίξανες και στεφανοθέντες, πρεσβεύσατε προς Κυρίον, η Θεία Χάρις, η πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελλείποντα αναπληρούσα, προχειρίζεται Σπυρίδωνα των ευλαβέστατων διάκονων εις πρεσβύτερον, ευξόμεθα ούν υπερ αυτού, ή να έλθει επ' αυτόν η χάρις του Παναγίου Πνεύματος. Ο Θεός ο άναρχος και ατηλεύτητος, ο πάσης κτήσεως πρεσβύτατος υπάρχον, ότι η προσυγορία του πρεσβυτέρου του Ίσας του σαν το βαθμό του του αξιοθέντας γύρου γίνει τον λόγο της αληθείας του. Αυτός δέσποτα των απάντων και τούτον ον εκδόκησας προχειριστήν επαρεμούν, ένα μέμπτο πολιτιακή ακτιμήτη πίστη εκδόκησον υποδέξαστε την μεγάλη ταύτη δωρεάν του Αγίου Σου Πνεύματος και τέλειον ανάδειξον δούλων Σου, εν πάσιν ευαριστούντας και αξίως πολιτευόμενον της δωρηθήσεις αυτό υπό της εις προγνωστικής δυνάμεως μεγάλης ταύτης ιερατικής τιμής. Ότι σ' όντων λάβος και σου έστει βασιλιακή δύναμος και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αειτής τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός ο Μέγας εν δυνάμει και ανεξυμηνίας τους εν σημείς, ο θαυμαστός εν δουλές υπέρ τους Υιούς των ανθρώπων, αυτός Κύριε και τούτον, ον εκδόκησας τον του πρεσβυτέρου επισέλθην βαθμών, πλήρωσον εις του Αγίου Σου Πνεύματος δωρεάς, είναι αγέννητα άξιος παρεστάνε αμέγκτος του θυσιαστηρίου σου, κηρύσσιν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας σου, ιερουργήν των λόγων της αληθείας σου, προσφέρειν σοι δώρα και θυσίας πνευματικάς, ανακαινίζειν των λαών σου δίδης του λουτρού παλιγενεσίας, όπως και αυτός υπαντήσας εν τη Δευτέρα επιδημία του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, του μονογενούς σου Υιού, δέξετε των μισθών της αγαθής οικονομίας του Οικείου Τάγματος, εν το πλήθη της αγαθότητός σου, ότι ευλόγητε και του δόξαστε το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Άξιος! 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 Kyrie, Alleluia. ύψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Παράσχου Κύριε. Ημέραν πάσα τέλειαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσχου Κύριε. Άγγελον ειρηνής πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσχου άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσχου Κύριε. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσχου Κύριε. Εν ειρήνη και μετανία εκτελέσαι, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσχου Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα αναπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί το φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Παράσχου Κύριε. Της Παναγίας Ακράτου υπενευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστόν το Θεό παραθόμεθα. Συ Κύριε. Διά των νυκτηρικών μονογενού σου Υιού, με του ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η πάση και το πνεύμα σου. Αγαπήσομεν αλλήλους, δεινά εν ομονία ομολογήσομεν. Αγαπήσωσε, Κύριε, ίσχυς μου, Κύριος στερεωμάν μου και καταφυγή μου και ρίστης μου. Τα στήρας, εν σοφία προσκομμέν, the doors, in wisdom let us be attentive. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσαν το Πατρίδιου τα πάντα γένετο, τον διμάσους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένων κρανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα ετέ υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ελθόντα στους ουρανούς και κατεζόμενον δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο μεταδόξεις κρίνες ζώνες και νεκρούς, ου της βασιλείας σου καίσθε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός επορευόμενον, το συμπατρί και Υιός επροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εμβάπτευμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνας. Αμήν. Στο μεν καλό, στο μεν μεταφόβου, πρόσκομεν την Αγίαν αναφοράν εν ειρήνη προσφέρειν. Έλεον ειρήνης θυσίαν ενέσεως. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών και μετά του πνεύματος σου. Ανοσχόμεν τας καρδίας έχομεν προς τον Κύριον. Ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αγίος Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ο ουράνος και η γη της δόξης σου, οσανάν της υψής της, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, οσανά εν της υψής. Λάβετε, φάγετε τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον, εις άφεσιν αμαρτιών. Αμήν. Διέτε εξ αυτού πάντες, το εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχινόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών. Αμήν. Σταυρού του τάφου της τριμέρων αστάσεως, της ουρανούς αναβάσεως, της εκδεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας. Τασά εκ των ψών, τι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Πρώτης μίσθητη, Κύριε, του Αρχιεπισκόπου ημών Ελπιδοφόρου, ον χάρισε της Αγίας Σου Εκκλησίας εν ειρήνη, σον έντιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Και πάντων και πασών. Και δώσιμην ενενή στόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά Σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού μετά πάντων ημών. Και μετά του πνεύματός Σου. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτυχε εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον εις ως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει ημίν την θείαν χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενοι εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Without condemnation, to dare call you the heavenly God, Father, and to say, Πατρί μον, ο εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα φιλήμετα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις ωφελέτες ημών, και μη ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and forever, and to the age of ages. Amen. Ειρήνη πάση και το πνεύμα της σου. Ας κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι. Το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρόστομε τα Αγία της Αγής. Μελίζεται και εις Άγιος εις Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Εξελέξα το Κύριο στην Σιών, ηρετήσα το αυτήν εις κατοικίαν εαυτό. Αλληλούια. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη προέλθομεν. Κυρία Λαϊσόν, Κυρία Λαϊσόν, Κυρία Λαϊσόν. Το πλήρωμα του νόμου και των προφήτων αυτός υπάρχουν, Χριστέ ο Θεός ημών, ο πληρός σας πάσαν την πατρική νοκορμία, πλήρωσαν χαράς και αφροσύνης της καρδιάς ημών, πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Τους βασιλεύσει. Αμήν. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και του αιώνα. Το όνομα Κυρίου ή ευλογημένον από τον ίν και έως του αιώνος. Κυρία Λαϊσόν, Κυρία Λαϊσόν. Κένες έλθει εφημάστε αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νικαίαη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τον Δεσπότην και Αρχιερέα ημών, Κύριε φύλατε της πολλαετή Δεσπότα, εις πολλαετή Δεσπότα, εις πολλαετή Δεσπότα. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε τον λαόν σου. Σώσον Κύριε τον λαόν σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλείας. Κατά βαρβάρων δολουμένος και τόσων φυλάτων, διά τους σταυρούς σου πολίτευμα. Σήμερον της σωτηρίας ημών των κεφαλαίων και του απαιώνος μυστηρίου η φανέρωσης, ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται και Γαβριήλ την χάριν ευαγγελίζεται. Διός είναι αυτό τη Θεοτόκο βοήσομεν, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Υπερμαχό, στρατηγό, τα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια. Amen. anthropis ευδοκία. Επισκόπου ημών Ελπιδοφόρου και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήσου ημού στρατού και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών συνεργήσε και κατεβοδώσε αυτούς εν πάσιν. Κύρια Λέησον, Κύρια Λέησον, Κύρια Λέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ αιώνιας μνήμης και μακαρίας αναπαυσέως, πάντων των εν της ιερής ημναγώσιν, υπερπίσεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής πάμπλη μέλημα εκούσιοντε και ακούσιον. Αιώνια η μνήμη, αιώνια η μνήμη, αιώνια αυτόν η μνήμη. υπέρ του διαφύλαξην την Αγίαν του Χριστού Μεγάλην Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν, από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταβοντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, και υπέρ του ήλων ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποσρέψει και διασκεδάσε πάσιν οργήν και νόσουν οι καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Έτι Θεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριε των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο πυρημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσιων μακράν, και ηλαιός, ηλαιός γεννήμην δέσποτα επί τες αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε δεηθώμεν. Κύριε ο Θεός ημών, όταν σύμπαντα το Σωκράτη συνέχων και τη Θεία Σου και πανσθενή βουλή κυβερνών των κόσμων, ο ποιήσας εξ ενός αίματος πανέθνος ανθρώπων κατοικήν επί πάντο πρόσωπον της γης, εκάστο δε αυτόν ορίσας τα σωροθεσίας της κατοικίας αυτών. Ο και το ευσεβέσιμον έθνος εξαιρέτως ευεργετήσας, την επίγνωση της εις αληθείας αυτό χαρισάμενος προς το φως της Ορθοδόξου πίστεως καθοδηγήσας και μεγάλους εξ αυτού τη Εκκλησία πατέρας και διδασκάλους αναδείξας, ελεύθερον μεν αυτό επί αιώνας διατηρήσας, δουλωθέν δε στηρίξας και διασώσας και εις ελεύθερον άφθης βίον εξαναστήσας, αυτός Πανάγιε Δέσποτα, επί τη απελευθερώσει και παλιγενεσία του ημετέρου έθνους, τας ευχαριστηρίους ημών ταύτας δέξε προσευχάς, και επάκουσον ημών εν πίστη δεωμένων σου εκτενώς, τας ψυχάς των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ευκλαιώς αγωνισαμένων, και ηρωικός πεσόντων, η μαχαίρα και αγχώνιαν ερεθέντων, η ενεχμαλωσία και κακουχία αποθανόντων, πατέρων και αδελφών ημών, μετά τον απεώνος σύ ευαρεστησάντων ανάπαυσον. Ημάς δε πάντας, ο υπερασπιστής των ψυχών ημών, αξίους της ελευθερίας ανάδειξον, και εν ειρήνη διαφύλαξον, πάσαν αρχήν και εξουσίαν, εντοκράτη, εν ειρήνη και ομονία διατήρησον, ευστάθιαν τη Εκκλησία και τη πολιτεία δωρούμενος. Σίγαρη ο άρχον της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Συ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Συ, ο δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου σαρκωθήνε καταδεξάμενος, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος ημών, Κύριε φυλάτε, εις πολλά έτη δέσποτα, εις πολλά έτη δέσποτα, εις πολλά με τη δέσποτα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Διευχών των Αγίων Δεσπότων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ και σώσον ημάς. Αμήν. Μήνυμα της Προέδρου της Δημοκρατίας, πιο δυνατά, Κατερίνας Σακελαροπούλου, με την ευκαιρία της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου. Αγαπητοί μου συμπατριώτες, η 25η Μαρτίου είναι μέρα ανεξίτηλα χαραγμένη στη συλλογική μας μνήμη. Με την Επανάσταση του 1821 ενάντια στον Οθωμανικό Δεσποτισμό, ο λαός μας διεκδίκησε και κέρδισε οριστικά το δικαίωμα να ορίζει ο ίδιος τη μοίρα του. Ο αγώνας του 21 και οι θυσίες των προγόνων μας άνοιξαν το δρόμο για ένα σύγχρονο κράτος που σήμερα βρίσκεται στον πυρήνα της Ενωμένης Ευρώπης και είναι εγγυητής σταθερότητας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια. Η φετινή επέτειος βρίσκει την χώρα μας αντιμέτωπη με μια πρωτόγνωρη απειλή που έχει αλλάξει δραματικά την καθημερινότητά μας, την πανδημία του κορονοϊού. Αναπόφευκτα δεν θα γίνουν καθιερωμένες παρελάσεις. Παρελάβουν όμως μπροστά μας και μας κάνουν να νιώθουμε περήφανοι. Οι ήρωες της όλο και πιο δύσκολης καθημερινότητας που βιώνει η χώρα. Οι ένοπλες δυνάμεις που προστατεύουν τα σύνορά μας από την επιθετικότητα της Τουρκίας, τα σώματα ασφαλείας που επαγρυπνούν, οι γιατροί και οι νοσηλευτές, οι άνθρωποι του κρατικού μηχανισμού, οι εργαζόμενοι που καλύπτουν τις καθημερινές μας ανάγκες, όσοι ανώνυμα προσφέρουν χωρίς να προσδοκούν όφελος ή αναγνώριση. Με γεμίζει ελπίδα η επιστημονική επάρκεια, το ήθος, η αποτελεσματικότητα και η πειθό του επικεφαλής των αρμοδίων επιστημόνων του Υπουργείου Υγείας. Με γεμίζει επίσης ελπίδα το γεγονός ότι τα πολιτικά κόμματα συνεννοούνται και ομονοούν για την αντιμετώπιση του κοινού εχθρού. Σε τόσο κρίσιμες στιγμές, η ομοψυχία του πολιτικού κόσμου εμπνέει και καθοδηγεί τους πολίτες. Η 25η Μαρτίου μας διδάσκει ότι για να πετύχει μια εθνική προσπάθεια, το εμείς πρέπει να μπει πριν από το εγώ. Η ατομική ευθύνη, η συνεργασία και η αλληλεγγύη βρίσκονται στην καρδιά του νέου πατριωτισμού που έχουμε ανάγκη. Και όπως τότε, έτσι και σήμερα, για να θωρακίσουμε το εμείς και να κρατήσουμε την πατρίδα όρθια, καλούμαστε να παραμερίσουμε το εγώ. Να θυσιάσουμε προσωρινά ατομικές μας ελευθερίες για να προασπίσουμε το υπέρτατο συλλογικό αγαθό της δημόσιας υγείας. Τα νέα αυστηρά μέτρα που ισχύουν είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση της κρίσης. Η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου και τα περιθώρια περιορισμού των ατομικών ελευθεριών ορίζονται στο Σύνταγμα και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι σίγουρη ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών καταλαβαίνει την αναγκαιότητα των μέτρων και θα τα τηρήσει σχολαστικά, όσο δυνηρά και αν είναι, αφού αποτελούν τον μόνο τρόπο ώστε να αντιμετωπιστεί η πανδημία. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει φόβος, τόσο για τις ζωές και την υγεία μας, όσο και για τις οικονομικές συνέπειες της κρίσης. Δεν θα αφήσουμε να μας κυριεύσει. Μένοντας σπίτι, προφυλάσσουμε όχι μόνο τον εαυτό μας, αλλά και τους άλλους. Ταυτόχρονα, πρέπει να διατηρήσουμε αποθέματα συνοχής και αλληλεγγύης. Το μακριά ο ένας από τον άλλον να μην μετατραπεί σε παραμέληση ή άγνοια των συμπολιτών μας. Ας βοηθήσουμε ιδίως τους ηλικιωμένους και τους ανήμπορους. Τους το χρωστάμε. Η κρίση θα περάσει και από την πρώτη στιγμή της επόμενης ημέρας όλοι θα συνδράμουμε σε ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης. Σχέδιο που θα κινητοποιήσει το πολιτικό σύστημα, την κοινωνία των πολιτών και τις παραγωγικές δυνάμεις του ελληνισμού εντός και εκτός σύνορων. Θα αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα και θα έχει ως αποστολή την επανεκκίνηση της οικονομίας, την επαναφορά του τόπου σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, την ανόρθωση του ηθικού, την απάλληλση των πληγών, τη μείωση των ανισοτήτων. Η πανδημία που ζούμε ξεπερνά κατά πολύ τα εθνικά όρια και συμπαρασύρει κράτη και κοινωνίες σε μεγάλες αλλαγές. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι οι προκλήσεις που απειλούν όλους μας δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν παρά σε διεθνές επίπεδο, κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και επιστημονικό. Μας δίνεται η ευκαιρία να ξανασκεφτούμε όλη την πατρίδα, τη σχέση μας με το συλλογικό, τις ευθύνες και τις δυνατότητές μας ως ισότιμα μέλη της παγκόσμιας κοινότητας. Σήμερα, οι Έλληνες δίνουμε ακόμα μία ιστορική μάχη. Δεν είμαστε όμως μόνοι. Είμαι σίγουρη ότι θα νικήσουμε. διότι του χρόνου θα γιορτάσουμε με λαμπρότητα τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με διαμετράει τη γη, απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρε ελευθεριά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρε ελευθεριά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρε ελευθεριά. Χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία και του χρόνου να ανταμώσουμε εδώ με γεμάτη την Εκκλησία, Father Χρυσόστομε. Your Eminence, it's a blessing and a joy to have you with us this morning at the first time that you are here at your Annunciation Church, but not the first time that you are with us. The second occasion, the first becoming of our gala this past December, where all of us were overjoyed to greet you and wish you all the very best as our newly elected Archbishop of America, that we are so proud that you are in our midst. And that we know under your spiritual guidance and your love and your care that we, your flock, feel protected, and that always may we pray that you have many years in our Lord's vineyard here in America, Ispola Tideshwata. We pray that soon then you will come and to join us again for Divine Liturgy, but full with people. We are blessed that still that you were able to be here with us today to pray the liturgy. Our people who I spoke to were still very overjoyed that you were here to pray in Annunciation and that they feel your prayers. And on behalf of the entire Parish Council and George Kostas, who held the Greek flag this morning, we hope that you come back very, very soon. Thank you, Father. I wish you all the best. Chronia Fola for the feast day of your parish. Congratulations for the work you are doing, the pastoral, both and the philanthropic work that you are doing in this parish. I want to commend you personally, the Parish Council President, and all those who are absent today for good reason. God bless you all. Please pray that these difficult days for the whole world and for America pass quickly, and that we see very soon good days in health, prosperity, love, and prayer in our churches. God bless you all. Chronia Pola. I wish Axios for the new presbyter. Axios for the new presbyter we have in our archdiocese. The life of the church continues. We will never stop praying. We will never stop doing the services. We will continue the spiritual and pastoral and the liturgical life of the church as always, but without you, I still repeat again and again and ask you not to come to the church. It's not the time now to attend the services. We will do the services for you, and like all those physicians and nurses who work for the sick in hospitals and in other services, who are not afraid of their health and of their life, so do we, the spiritual fathers and leadership of our homogenia and of our church. We pray to God to give us strength and health so that we can minister the service that we are called and we are asked to do. God bless you all. Chronia Pola. Φωτογραφία, ναι, ελάτε. Με τον νέο χειροτονηθέντα, ο οποίος δεν θέλει μάλλον. Έλα. Hey, the other fathers, please. Come, fathers. Please, come up. Ελάτε, όλοι μαζί. And the president. Is he here? George, please join us.